πίτσα στα μεσημέρια. Ήταν όπως ξέρεις... την είπαν η νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου. Δηλαδή. Δηλαδή πήραμε ράτζα δανεικά από τη Σωτηρία. Έχουμε μια κατάσταση η οποία είναι διαχειρίσιμα. 105 προσελεύσεις στο νοσοκομείο μας. Απόψε. Μονισμένων και άλλοι τόσοι φύγανε. Μιλάτε για COVID περιστατικά που έφυγαν. Φύγανε και πήγαν σπίτι τους δηλαδή γιατρέ. Ναι κύριε Αναστασοπούλου. Σήμερα ακόμα η κατάσταση ευτυχώς είναι απολύτως ελεγχόμενη. Όλο το τριήμερο, όλο το Σαββατοκύριακο έπεφτε συνεχώς το οξυγόνο από τους ασθενείς. Αυτό πραγματικά είναι επικίνδυνο. Τους ανθρώπους που δεν τους υπολογίζει και κανένας θα κάνουν σήμερα εκεί. Κανένας δεν τους υπολογίζει. Όλα είναι λυμμένα. Όλοι κοιμώνται, είναι σε κάποια γραφεία. Όχι, θα κάτσω να σκάσω. Όχι, θα κάτσω να σκάσω. Σήμερα ακόμα η κατάσταση ευτυχώς είναι απολύτως ελεγχόμενη. Δεν μπορούμε φυσικά μέσα σε ένα χρόνο να δημιουργήσουμε και δεν υπάρχει και λόγος να δημιουργήσουμε ένα πολυτελές σύστημα υγείας το οποίο μετά την πάροδο της πανδημίας θα εκλείψει ο λόγος να έχουμε πάρα πολλές ΜΕΘ. Που σημαίνει ότι αν έχουμε πολύ περισσότερα κρούσματα θα πρέπει να αρχίσουμε να διαλέγουμε αν θα βάλουμε ανθρώπους που έχουν εγκεφαλικό ή ένα ατύχημα ή αν θα βάζουμε ασθενείς με κορονοϊό. Τώρα δεν έχουμε καμία επιλογή. Είναι κλειστών. Κλειστών με κεφαλαία λόγω πληρότητος. Δεν πάει άλλο η κατάσταση. Το νοσοκομείο ουσιαστικά έχει κλείσει, κύριε Βαγγελάτο. Η λύση λοιπόν είναι μπροστά μας. Σάμα τις βλέπω, νεαρέ μου. Αόματο. Η λύση είναι και στα χέρια μας. Στα χέρια του καταστηματάρχη που καλείται να προστατεύσει την υγεία των υπαλλήλων και των πελατών του, αλλά και τη φήμη της επιχείρησης. Και στις 6, μέτρα τους νεκρούς σου. Ατομική σου η ευθύνη. Είναι στα χέρια του ιερέα, που θα πρέπει να διδάξει. Ο διάβολος έχει πολύ μεγάλη τέχνη, είναι μάστορας μεγάλος. Μας κυνηγάει και από αριστερά. Προσοχή, είμαστε τρελάνοι. Του διαβολού το ποτάνι. Με την εσχροτάτη αθεία και την απόδοση του σύμπαντος στο πουθενά, στο μηδέν, και από τα δεξιά με τον ζηλωτισμό χωρίς επίγνωση. Υπάρχει δεξιός λοιπόν, διάβολος, δηλαδή σεβασμιότατε. Ο διάβολος φοράει πράντα. Από τον Μάιο ως και τον Νοέμβριο. Σε 10.000 ναούς Ελλάδος, 40 λειτουργίες που έγιναν Κυριακές και γιορτές, 400.000 φορές. Κοινώνησαν κατά ελάχιστον 4 εκατομμύρια άνθρωποι. Δεν είχαμε 4 εκατομμύρια κρούσματα. Γεμίσω κόσμος παπατσίδες. Το να βγάλει τη μάσκα για να προσκυνήσει δεν είναι τραγικό. Πραγματικά δηλαδή η ιεράρχης ο οποίος να έχει τόσο ξεκάθαρα σαφείς απόψεις που να ξεχωρίζουν τον πνευματικό ρόλο της Εκκλησίας από τον αμιγώς επιστημονικό ρόλο δεν συγχαρητήρια, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Σήμερα στην κοινωνία όλοι παίζουν το παπά. Η Θεία Κοινωνία και τα Ιερά Σεβάσματα δεν μεταδίδουν. Με εντυπωσιάζει ο λόγος του. Το να βγάλει τη μάσκα για να προσκυνήσει δεν είναι τραγικό. Συγχαρητήρια, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Η Θεία Κοινωνία και τα Ιερά Σεβάσματα δεν μεταδίδουν. Συγχαρητήρια, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Και όλοι παίζουν το παπά. Δημιουργήθηκαν εκτάκτως, εκ του μηδενός, κάποιες κλίνες. Αυτές τελεχώθηκαν όπως τελεχώθηκαν, λειτουργήσαν για κάποιο χρονικό διάστημα ως κλίνες εντατικής θεραπείας. Για να καταλάβετε, τις κλίνες αυτές δεν υπήρχε καν πεπιεσμένος αέρας. Υπήρχε μόνο οξυγόνο και χρειαζόντουσαν ειδικοί αναπνευστήρες που να συμπιέζουν το οξυγόνο. Στο κέντρο άρχισε ο γύρος του θανάτου. Δεν είχε και τη μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία. Αν πάρετε τα ποσοστά θνητότητας στο τμήμα, θα απογοητευτείτε. Τι ντροπή δε βλάπτη, θα σας λέγαμε. Πρέπει να πείσουμε ακόμα και τώρα όλους άνω των 50. Η αλήθεια είναι ότι αυτούς δεν μπορέσαμε να τους πείσουμε όλο αυτό τον 1,5 χρόνο, κυρία Παπαευαγγέλου. Γι' αυτό και παραμένει αυτό το ποσοστό υψηλό. Αποτύχαμε σε αυτό. Το παραδέχομαι πως πλέον. Αποτύχαμε σε αυτό. Ας το πούμε, μην φοβόμαστε τις λέξεις. Δεν μπορέσαμε να πείσουμε μία μερίδα του κόσμου. Να τα δυο και τρία, όλα μου τα λάθη. Περιμένετε δηλαδή ως κυβέρνηση ότι θα έχουμε 8.500 κρούσματα. Και τι κάνατε? Φτιάξαμε εμβολιαστικά κέντρα. Είπαμε στην τηλεόραση 100 φορές να εμβολιαστεί ο κόσμος. Το είπαμε άλλες 200 φορές. Βγάλαμε σποτ. Το είπε ο Πρωθυπουργός. Το είπαν τα κόμματα. Το είπε η Εκκλησία. Το είπαν όλοι. Καθένας με την τρέλα του
κι αυτός με την ομπρέλα του. Αυτά μπορεί να κάνει το δεν κράτος. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, λέτε. Το κράτος ναι. Δεν μπορεί να κάνει πολλά περισσότερα. Φοράμε τα καλά μας όλοι. Τελειώνουν τη σκηνή στη ρόλη. Φοράμε τα καλά μας ζήτω. Και σώζομαι αυτός ο θήτω. Μέσα στην εβδομάδα θα πρέπει να κάνουν την προσπάθεια τους ιατρικοί σύλλογοι να πείσουν τους ιατρούς. Διαφορετικά, την επόμενη εβδομάδα ενεργοποιείται το σχέδιο της επίταξης υπηρεσιών, της επιστράτευσης. Η σωτηρία της πατρίδος είναι στα χέρια σου. Μαζί σου θα έρθω κι εγώ, απλός στρατιώτης στις διαταγές σου. Φτάνει μονάχα να σωθεί η πατρίδα. Και είναι έτοιμο το σχέδιο. Συνέχεια κλείσια! Για φανταστείτε τώρα να πάμε να κάνουμε παραδείγματος χάρη. Υποχρεωτικό εμβολιασμό στους αστυνομικούς. Mm-hmm. Δεν είμαστε λύση και δεν πρόκειται να γίνουμε ποτέ. Εκεί έχεις 30 με 40 χιλιάδες ανεμβολίαστους. Mm-hmm. Και αν βάλεις το ίδιο μέτρο, πρέπει να βγάλεις 20 χιλιάδες αναστολή. Τα ΜΑΤ δέρνουνε. Μπορείτε εσείς να πείτε λοιπόν, προτείνουμε να βγάλετε σε αναστολή 20.000 αστυνομικούς. Μπορείτε εσείς να πείτε όμως ότι είναι λογικό ο αστυνομικός που πάει και ελέγχει αν εγώ στο καφέ είμαι εμβολιασμένη να είναι εμβολίαστος. Αυτό το βρίσκεται λογικό εσείς. Είναι παράλογο. Ζήτω τα παράλογα. Ζήτω η I understand that in the Netherlands you have a culture of asking direct questions to politicians which I very much respect. Κύριε Πρόεδρε, θα κάνω μία ερώτηση στην οποία θα σας απαγορεύσω μία απάντηση. Τι ομάδα είστε, απαγορεύεται η απάντηση Εθνική Ελλάδος. I understand that in the Netherlands you have a culture of asking direct questions to politicians which I very much respect. Το αγαπημένο του φαγητό που θα μας επιβεβαιώσει αν είναι αυτό που εμείς εικάζουμε, δηλαδή τα ντολμαδάκια. Ντολμαδάκια. Όταν η τηλεόραση γράφει ιστορία. Ντολμαδάκια. Η κυβέρνηση οφείλει, αν δεν μπορεί να διαχειριστεί την πανδημία, τότε καλύτερα να αποχωρήσει. Η μόνη εναλλακτική και σωτήρια εναλλακτική πρόταση είναι η κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο. Την πανδημία. Θα αντικαταστήσουμε τον ιό. Που από το πρώτο βράδυ της εκλογικής μας νίκης θα είναι άκυρο. Φαντασία μου πλανεύτρα, είσαι η πιο μεγάλη ψεύτρα. Ακριβώς τα ίδια λέω σήμερα. Λεφτά υπάρχουν. Όσο πάνε και χειρότερα. Φαντασία μου πλανεύτρα, είσαι η πιο μεγάλη ψεύτρα. Το Πασόκ είναι εδώ, νικά τον κορονοϊό. Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε.